Your face sounds familiar. Δεν είναι ένα κλασικό show, είναι η χαρά των διαγωνιζόμενων. Δεν υπάρχει αποχώρηση. Αυτό είναι το ωραίο σε αυτό το show, ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Το σημαντικό είναι ότι μαζεύουμε πόντους και φυσικά με τη βοήθεια και την ψήφο του κοινού που σας χρειαζόμαστε. Γιατί κάθε βραδιά βγαίνει ένας νικητής που έχει τους περισσότερους βαθμούς. Αυτός επιλέγει σε ποιο ίδρυμα θα πάει το ποσό της κάθε βραδιάς. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Είναι μια ευχάριστη παρέα. Το νέο σοου ήρθε για να αλλάξει το τοπίο στα reality. Ξεχάστε τις κούντρες και τις ίδρυγες. Μιλάμε για τηλεοπτικό παράδεισο. Δεν αγχώνομαι καθόλου πια. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, άσε που το παιχνίδι θα είναι πολύ χαλαρό και πολύ ευχάριστο. Δεν θα στηρίζεται στην κριτική ή να γίνουν διάφορα περίεργα ίντρικες κτλ. Κυρίως χαρά. Αυτό είναι το βασικότερο συνέστημα. Αγωνία. Πολύ όρεξη. Είμαστε πολύ ωραία παρέα ήδη. Το μόνο τους άγχος είναι να πετύχει μεταμφίεση. Σε κάθε live θα ενσαρκώνουν και έναν διαφορετικό star. Εγώ το περιμένω πολύ να ξεκινήσει, γιατί δουλεύει πολλοί κόσμος γι' αυτό και οι μεταμορφώσεις έχουν πολύ ενδιαφέρον. Lady Gaga, Stevie Wonder, Michael Jackson. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που κάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πρόκληση, ενδιαφέρον, ωραία παρέα. Την Σιλβία Δελικούρα την γνωρίσαμε μέσα από το Fame Story 3. Τότε είχε ξεχωρίσει για τον καυγά της με την Αντιγόνη. Εντάξει, κύριε, δεν χρησιμοποιείς μικρόφωνο και αυτά για να μην ζωπώσεις. Ναι, οκ, εντάξει. Και άντε και σου την τελική. Αυτές οι μεγάλες στιγμές ανήκουν στο παρελθόν. Στο Your Face Sounds Familiar όλα θα είναι αγγελικά πλασμένα. Νομίζω ότι μόλις φύγει το πρώτο live που θα ξεαγχωθούμε και θα ξεψαρώσουμε και θα καταλάβουμε τι κάνουμε. Έχω την αίσθηση ότι θα το διασκεδάσουμε πολύ. Πώς πήγαν οι πρόβες? Πολύ καλά πάνε, πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευχαριστημένος. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να αλλάξουν μέχρι την Κυριακή που ξεκινά το σοου.